Μαρία. Ναι. Ακούς λοιπόν σε αυτό το όνομα. Αν θέλω, κάνω κι αλλιώς. Θέλω να μου πεις πόση ώρα σου πήρε η μεταμόρφωση σε Τζάκι Κένεντι. Όχι ιδιαίτερη, όχι ιδιαίτερη. Ευτυχώς δηλαδή, δεν έχω αυτό που έχει η Κατερίνα στην Κάλλα, που έχει ένα πολύ έντονο βάψιμο κτλ. Είμαι γρήγορη. Εμένα δεν μου παίρνει τίποτα. Ο Αχιλλέας ο Χαρίτος κάνει γύρω στη μισή ώρα να με ετοιμάσει. Ποιο στοιχείο του στυλ της ή της εικόνας της θα μπορούσες να υιοθετήσεις κι εσύ? Η ανοιχτή όμοιτο, ότι αναδείκνυαν τα ρούχα της αυτό το ωραίο, έτσι, ωραίο μπούστο που είχε. Τα μαντήλια που φοράει, στην πιο τελευταία της περίοδο, αυτή με τον Ωνάση δηλαδή. Και το κάνω χρόνια στη ζωή μου. Αν κάποιος δει το Instagram δηλαδή, θα με δει πάρα πολλές φορές με τα μαντήλια. Εσύ, αν είσαι ο Ωνάσης, θα προτιμούσες να τα φτιάξεις με την Κάλλας ή με την Κένεντι? Την Κάλλας. Τι θα έλεγα. Νομίζω και τις δύο, όπως έκανε και αυτός. Αν είχατε τα χρήματα του Ωνάση, τι θα κάνατε? Δεν υπήρχε πιθανότητα. Εγώ γι' αυτό με βάζεις και σε τέτοιο δίλημα. Αφού δεν υπήρχε, άστο, γιατί είναι και βάρος τα πολλά λεφτά, ξέρεις. Πρέπει να τα βγατήσει, να τα φυλάξει. Εγώ δεν ξέρω από αυτά καθόλου. Θα έδινα πολλά από αυτά τα χρήματα, βασικά. Πολλά ταξίδια. Μετά από εκεί και πέρα θα πάω να εξασφαλίσω τα παιδιά μου. Γιατί είμαι και μάνα. Πώς επιλέξατε την Δήμητρα και την Κατερίνα για την πρωταγωνίστρια σας? Από μόνη σου, μάλλον όταν τις δεις και έχεις δουλέψει και μαζί της, έχω δουλέψει και με τις δύο δηλαδή, καταλαβαίνεις ακριβώς περί τίνος πρόκειται και είναι αυτό που ζητάς. Κλείνοντας, χάρισε μας μια άρια, μια οπερετική κορώνα. Τι λες, μωρέ, όχι.